τι πρέπει και ο κύριος Τριάδης, ο Κώστας, εγώ τον λέω Κώστα γιατί είναι φίλος μας και είναι συντοπίτης μας, πρέπει να είναι στην Αθήνα. Να τον συγχαρώ καταρχάς γιατί δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, εκτός από Διοικητικός Γραμματέας, ανέλαβε και Γενικός Γραμματέας ταυτόχρονα. Δηλαδή έχει και τα δύο αυτά πούμε, αξιώματα στο ΙΠΚ. Συντομότερης θητείας Γενικός Γραμματέας, δημόσια διοίκηση, αλλά δεν ναι, εντάξει. Υπάρχει μέχρι να ψυχώ πέντε ημέρε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια αναγνώριση στο έργο του. Γιατί να δίνει και δεύτερο ρόλο σε κάποιον σημαίνει ότι στον κύριο ρόλο που είχε μέχρι τώρα σαν διευθυντή γραμματέα ήταν πραγματικά πετυχημένο. Και έτσι η κυβέρνηση τον αντάληψε με τον Αντωνιάν και γενικό γραμματέα. Γιατί σα κάλεσα εδώ. Έχουμε δρομολογήσει πολλά έργα, έχουμε κάνει πολλά έργα, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι αυτό το έργο που θα σας πω τώρα είναι από τα πιο σημαντικά έργα που θα γίνουν στην περιοχή μας. Και ποιο είναι το έργο αυτό για να μην σας κρατάω σε αγωνία. Είναι η κατασκευή των έργων διευθέτησης του ρεύματος Χαριδά. Όλοι γνωρίζετε ότι ο Χαριδάς είναι μια μόνιμη πληγή εδώ στην περιοχή μας. Κάθε χρόνο ή κάθε δεύτερο χρόνο πλημμυρίζει και καταστρέφει περιουσίες και δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Έτσι, στα πλαίσια της, του να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, κινηθήκαμε και το έργο αυτό εντάχθηκε στο ΕΠΕΡΑ, έγινε προϋπολογισμό 953.000 και εντάχθηκε στο ΕΠΕΡΑ για να κατασκευαστεί. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην χρονιά, δηλαδή άμεσα μάλλον, Τετάρτη, Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, ό,τι μου λέει ο Κώστας, θα έρθει το έγγραφο που θα μας δίνει τη δυνατότητα να δημοκρατήσουμε και να ξεκινήσει η εργολαβία μέσα στη χρονιά αυτή και όσο πιο γρήγορα γίνεται να τελειώσει για να δώσουμε μια λύση σε αυτό το θέμα το μεγάλο που υπάρχει. Εδώ θέλω να τονίσω ότι σαν Περιφερειακή Ένωση Πρέπεζας έχουμε σταθεί ιδιαίτερα στο τομέα αυτό, γιατί ήδη εκπονήσαμε μια άλλη μελέτη που έχει να κάνει με ένα ρέμα αρκετά και αυτό σοβαρό στην Πάργα, στο Δήμο Πάργας, το οποίο και στην Πάργα συγκεκριμένα, το οποίο η μελέτη του εγκρίθηκε, τέλειωσε, έχει πάει τώρα για ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο και μετά με το που θα γίνει ΦΕΚ θα κοιτάξουμε πάλι με τη βοήθεια του Κώστα, μήπως το εντάξουμε στο ΕΠΕΡΑ και ή στο ΕΣΠΑ εδώ το περιφερειακό. Ταυτόχρονα υλοποιείται, βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης μια μελέτη που έχει να κάνει με την οριοθέτηση του ποταμού Αχαίροντα από ψηλά, από ένα σημείο από τις πρώτες πηγές μέχρι την γέφυρα της Γλυκής. Είναι ένα ευαίσθητο σημείο και ένα ευαίσθητο σύστημα όπως γνωρίζετε και επειδή γίνονται πάρα πολλές παρεμβάσεις και δημιουργούνται πολλά προβλήματα στο οικοσύστημα, αποφάσισα και εγώ προσωπικά σαν περιφερειακή ενότητα να δημοκρατήσω μια μελέτη για την οριοθέτηση του ρεύματος του ποταμού Αχαίροντα, ειδικά σε αυτό το ευαίσθητο σημείο, γιατί γίνονται παρεμβάσεις από αυτούς τους κατοίκους από την πλευρά της πρωτείας ή και από την πλευρά τη δικιά μας. Γιατί με το ποτάμι εκεί βγάζουν κάποια χρήματα, ας πούμε, τα παραπλήσια καταστήματα και προκειμένου να γίνονται συνέχεια αλλαγές στις σχήτες, εγώ να οριοθετήσουμε και να λύξει αυτό το θέμα και να κάνουμε και τα απαραίτητα έργα που χρειάζεται για να μην πλημμυρίζει και καταστρέφει και περιουσίες και κινδυνεύουν και ζωές. Εμείς σαν Περιφερειακή κινηθήκαμε έτσι. Επανερχόμενοι και θα συνεχίσουμε πάλι βέβαια. Γιατί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό τα ρεύματα, έχετε δει τις καταστροφές που φέρουν τελευταία είδατε στην Αθήνα, όσο μπορούμε με τα λίγα οικονομικά με τα λίγα χρήματα που έχουμε να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας. Όσον αφορά για τον Καριδά, θέλω εδώ να σας πω ότι ήταν σημαντικότητα η βοήθεια του Κώστα Πουτριάνη. Πραγματικά ήταν ένα έργο το οποίο δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει εάν δεν υπήρχε ο Κώστας. Γιατί συνέβαλε ουσιαστικά στο να χρηματοδοτηθεί και γι' αυτό ήθελα, ξέρετε δεν έχω τους ανθρώπους που καπηλεύονται καταστάσεις, ήθελα να είναι εδώ σήμερα, ήθελα να είστε κι εσείς γιατί βοήθησε στο να χρηματοδοτηθεί το έργο. Και θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια γι' αυτό, γιατί πραγματικά φέρεται σαν γνήσιος Πρεβεζάνος, ενώ του νομού Πρέβεζας, βοηθάει τον τόπο. Μην ξεχνάτε τη σύσκεψη που κάναμε με τις γαλάζιες σημαίες
που ένας ειδικός γραμματέας ήρθε εδώ στην περιοχή με όλο το επιτελείο για να δείξει πόσο απλή είναι η κατάσταση για να αποκτήσει η περιοχή μας γαλάζιες σημαίες. Τώρα το αν θα τα αποκριθούν ή όχι οι δήμαρχοι πλέον είναι θέμα των δημάρχων. Ο Κώστας ήρθε εδώ, έφερε το επιτελείο του, εξηγήσανε, πίεσε. Από εκεί πέρα είναι θέμα των δημάρχων, το καταλαβαίνετε αυτό. Έτσι και εγώ αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια και σε όποια άλλη προσπάθεια κάνει για τον καλό τόπο θα είμαι πάντα δίπλα του και τον ευχαριστώ πραγματικά για, αυτό, για αυτή την μεγάλη βοήθεια. Όσον αφορά τον Καρυδά, γνωρίζετε όλοι, είναι περίπου στα 7 χιλιόμετρα ο Καρυδάς, έχει δύο διακλαδώσεις. Το κομμάτι, το τμήμα που είναι μέσα στην περιοχή της Πρέβεζας είναι ήδη σε πλαχοσκευή, μέσα στο προοδευμένο τμήμα, αλλά μετά τον υδατόπυργο και όλος ο κάμπος της Πρέβεζας μέχρι την βιομηχανική ζώνη είναι ασκεπής, έχει προβλήματα. Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε διάφορους καθαρισμούς, αλλά τμηματικά και αποσπασματικά για να λύσουμε κάποια προβλήματα. Τώρα θα γίνει ένα ενιαίο έργο, το οποίο αυτό έργο θα δώσει τη δυνατότητα να λυθεί το πρόβλημα διαπαντός. Υπάρχει βέβαια και ένα όραμα για τον Καρυδά παραπέρα, το οποίο όμως έχει ένα υψηλό κοστολόγιο και δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθεί, που είναι μια πεζοδρόμηση και φωτισμός, είτε χρησιμοποιώντας το υπάρχον δίκτυο σε ορισμένα θέματα που το υπάρχον δίκτυο, είτε μετά συνεχίζοντας με κάποιες μικρές απολωτριώσεις, για να μπορείς και να δημιουργήσεις και έναν ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο κατά μήκος του Καρυδά. Τα έργα λοιπόν θα περιλαμβάνουν καθαρισμό της κήτης, θα περιλαμβάνουν διατομές με σερζανέτια και με όπου χρειάζεται με τυχεία και τα λοιπά για προστασίες της κήτης, όπου υπάρχουν παλιές κατασκευές με κάτι μικρά σωληνωτά που δημιουργούν ένα μπλοκάρισμα των ομβρίων υδάτων, θα γίνουν πλαχοσκευές με ορθογωνικές διατομές και η απόλυξή του θα προς τη θάλασσα που στον Παντοκράτορα, εκεί που τρώει συνέχεια όσοι το γνωρίζουν, τρώει το χώμα και δημιουργεί προβλήματα, θα γίνει και αυτή είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Είναι ένα σοβαρό το έργο και θα λύσει, πιστεύω, τα προβλήματα της περιοχής που θα έχετε δει όλες σας τι σημαίνει κάποιος χειμώνας από πολλές βροχές. Εγώ αυτά ήθελα να πω μέχρι στιγμής. Από εκεί πέρα θα ήθελα ο Κώστας ο Θεάτης. Θα ρωτήσω λίγο με τα καταπατημένα. Υπάρχουν καταπατημένα πολλά. Υπάρχουν καταπατημένα. Υπάρχει η οριοθέτηση η οποία έχει γίνει με βάση την κήτη του ρεύματος. Αυτή είναι η νόμος που έχει γίνει ΦΕΚ. Και με βάση αυτό θα κινηθεί όλη η κατασκευή των έργων διευθέτησης του ρεύματος Καρυδά. Αν κάποιος έχει καταπατήσει, αναγκαστικά θα πάει στην εκεί που πρέπει να πάει. Μια και βλέπω το κλίμα χαλαρό, πότε οριοθετήθηκε? Η μελέτη οριοθέτησης τέλειωσε πριν από 2 χρόνια, τώρα καλά 2,5. Αν έχει υπάρξει οριοθέτηση. Ναι, υπάρχει οριοθέτηση. Και γίνει και φέτα. Για το τυπικό του πράγματος, η απόφαση ένταξης του έργου έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, αν θέλετε, στη συνέχεια να πάρετε ένα αντίγραφο, να δείτε και την απόφαση. Έχει πάρει αδά, ναι. 31/12/14 και έχει έναν αριθμό αδά. Τώρα, στην ουσία του πράγματος, ξεκινώντας από το γενικό, δηλαδή και το αντικείμενο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, δύο πράγματα δεν είχαμε ως χώρα ως σήμερα ώστε να έχουμε εθνική πολιτική για τα ύδατα. Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, τη συνολική διαχείριση των υδάτων και όλων των χρήσεων που σχετίζονται με αυτά και ταυτόχρονα τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας. Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, οι μελέτες εθνικής κλίμακας έχουν προκηρυχθεί και υλοποιούνται πλέον για όλες τις περιοχές της χώρας. Και ακριβώς η βασική στόχευση ποια είναι να αναγνωριστούν εκείνες περιοχές σε όλη τη χώρα που έχουν προβλήματα με πλημμύρες, ώστε να προτεραιοποιήσουμε τα αντιπλημμυρικά έργα που απαιτούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Καρυδά η προτεραιοποίηση είναι προφανής των πραγμάτων από την ίδια τη ζωή. Αντίστοιχο όμως έτσι σημαντικό έργο σε σχέση με την αντιπλημμυρική προστασία είναι το μεγάλο έργο που έχει προχωρήσει και εγκριθεί στην Άρτα για την αντιπλημμυρική προστασία συνολικά της πόλης της Άρτας, που άλλωστε έχει και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να βρίσκεται κατά ενός μεγάλου φράγματος. Για το συγκεκριμένο έργο,
Και επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και οι καιροί είναι πονηροί και κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι και η σημερινή έτσι, συνέντευξη έχει να κάνει με την προεκλογική περίοδο, εγώ πραγματικά χαίρομαι και πάλι αυτό δεν θέλω να παραξηγηθεί από τη δουλειά που κάνει ο Στράτος Υιών. Γιατί πλέον δεν μπορεί να υπάρχει χρηματοδότηση χωρίς όρημες μελέτες. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε όρημη μελέτη και η όρημη μελέτη αυτή οδήγησε και στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Η συνεργασία μας ξεκίνησε αμέσως μετά την συνάντηση που είχαμε για τις γαλάζιες σημαίες. Άρα τότε δεν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι έχει νόημα όλα αυτά να καταγράφονται. Και από τη δική μου την πλευρά, για άλλη μια φορά, είναι χαρά μου πραγματικά να βρίσκομαι στην πόλη. Είναι χαρά μου να βοηθάω την πόλη και τον νομό όσο περισσότερο μπορώ. Και για όσο χρονικό διάστημα θα είμαι ακόμα στο Υπουργείο, αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Πάντα βέβαια με αναφορά την οριμότητα της διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων, η οποία προκύπτει από την οριμότητα των μελετών. Ήθελα να τονίσω λίγο, να επιτρέψετε σε αυτό το σημείο, ότι αυτό που έγινε, γιατί είναι σημαντικό, θα πει κάποιος, εντάξει, 1 εκατομμύριο ευρώ είναι πολλά τα χρήματα, έτσι, αλλά θα μπορούσαν να μπουν στο ΕΣΠΑΣ Περιφέρεια. Μα εδώ είναι το σημαντικό, ότι γλιτώνουμε αυτό το 1 εκατομμύριο και μπορούμε να το διαθέσουμε κάπου αλλού που θα εκταμιευόταν από την περιφέρεια και το παίρνουμε από το Υπουργείο. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Πρώτον, η επιτυχία του έργου του συγκεκριμένου που ταλαιπωρεί του Πρεβεζάνου, αλλά μετά και το θέμα στο θέμα το οικονομικό, το θέμα του χειρισμού, και εδώ είναι η συμβολή του Κώστα, είναι ότι έγινε από το Υπουργείο. Τα χρήματα θα δοθούν από το Υπουργείο, δεν θα δοθούν από την περιφέρεια. Άρα, μας μένει 1 εκατομμύριο να κάνουμε άλλα πράγματα. Και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι σήμερα η μέρα να βρει όχι 1 εκατομμύριο, αλλά τα 5 και 10 χιλιάρικα, ας πούμε. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Είναι ένα έργο που θα γίνει στο Δήμο Πρέβεζας. Πώς εμπλέκεται η διαπλακή ο Δήμος? Ο Δήμος, όπως είμαστε υποχρεωμένοι, από τη στιγμή που θα κάνουμε τα έργα, αυτό το έργο που είναι κατασκευή των έργων διευθέτησης του Ρεύματος Καρυδά, μετά θα το παραδώσουμε για, πώς το λένε, για χρήση και συντήρηση στο Δήμο Πρέβεζας. Όπως κάναμε με το τελευταίο καταφύγιο Παντοκράτορα. Εμείς το μελετήσαμε. Εμείς τρέξαμε να βρούμε χρηματοδότηση, εμείς το κατασκευάσαμε και το δώσαμε. Έτσι θα γίνει και τώρα σου. Δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το θέμα ο Δήμος Πρέβεζας. Εμείς ασχοληθήκαμε, το προχωρήσαμε, θα το τελειώσουμε και μόλις το τελειώσουμε θα το παραδώσουμε στον Δήμο, στην πόλη. Πρέπει να αντιστρέψω λίγο το ερώτημα. Εφόσον κινήθηκαν οι διαδικασίες συνεννόησης και μεταξύ της και η δουλειά που κάνατε τόσο γρήγορα, γιατί ήταν τόσο δύσκολο να γίνει αυτό σε πρώτερη κατάσταση? Μου βάζεις ένα ερώτημα πραγματικά. Θέλω να σας πω το εξής. Εδώ είναι και μια, θα λέγαμε, πρωτοτυπία του νομού. Μάλλον ένα, όχι πρωτοτυπία, κάτι που για πρώτη φορά σημαίνει στο νομό. Δηλαδή, από όσα χρόνια υπάρχει νομαρχία, νομός κλπ. Ποτέ, μα ποτέ, δεν είχε ξεκινήσει ένα έργο κατασκευής, διευθέτησης ρεύματος. Είναι το πρώτο έργο που θα γίνει. Το δεύτερο, σας είπα, τη μελέτη πλέον την πήραμε, γίνεται ΦΕΚ, αν τώρα με τις μέρες γιορτών, τις επόμενες μέρες θα γίνει ΦΕΚ, που είναι στην Πάρδα, και το τρίτο που μελετάμε εμείς. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο έργο που να έχει οριοθετηθεί και να πηγαίνει για κατασκευή. Ούτε καν οριοθετηθεί άλλο έργο εκτός από αυτό, εκτός από αυτά τα τρία που σας λέω τώρα, που σας είπα και προηγουμένως, και το πρώτο που κατασκευάζεται. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και από αυτή την άποψη, ότι ξεκινάμε και βάζουμε και μια άλλη λογική. Δηλαδή ότι δεν πρέπει τα χρήματα να δίνονται μόνο στην άσφαλτο, να φτιάχνουμε δρόμους, αλλά πρέπει να τα δίνουμε και σε μελέτες για τέτοια έργα. Γιατί κάποιος είπε, και για τον ποδηλατόδρομο που βγάλαμε προηγουμένως, τη μελέτη που βγήκε στον αέρα, ας πούμε, ότι μα τι συμβαίνει με τον ποδηλατόδρομο και τι γίνεται κτλ. Δείχνει μια διαφορετική αντιμετώπιση πώς σκεφτόμαστε τα πράγματα. Δεν τα βλέπουμε στεγνά μόνο οδοποιίες, οδοποιίες, οδοποιίες.
αλλά πάμε στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία των κατοίκων, έτσι με τα θέση των ρεμάτων, σε μια άλλη λογική με τους ποδηλατόδρομους, όπως είπα, και είναι και μια, δείχνει και μια άλλη λογική. Γι' αυτό είναι και σημαντικό. Η μελέτη περιλαμβάνει μέχρι το σκεπασμένο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, μέσα στην πόλη, δηλαδή, μέσα στον ιστό. Η πόλη είναι, έχει παραδοθεί στο Δήμο και είναι θέμα ο Δήμος να το συντηρεί και να το καθαρίζει κτλ. Όπως θα γίνει και όταν τελειώσουμε κι εμείς το άλλο τμήμα. Δεν θα είναι σκεπασμένο το άλλο τμήμα, έτσι. Και σε κάποια σημεία μπορεί να είναι πάλι ανοιχτό και χωρίς και κάποια έργα. Είναι τμηματικά, γίνεται εκεί που χρειάζεται. Γίνει μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει γύρω στα 7 χιλιόμετρα σύνολο. 2,5 χιλιόμετρα, αν πάμε καλά, είναι ο ένας κλάδος και 4,5 ο άλλος που θα γίνουν τα έργα. Και είναι σε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί δεν είναι μέσα σε οικιστικό περιβάλλον. Είναι εκτός σχεδίου, είναι έξω, βέβαια υπάρχουν κάποια σπίτια διάσπαρτα και έχει μια άλλη αντιμετώπιση. Από τη στιγμή λοιπόν που θα το κατασκευάσουμε εμείς, όπως είπα και πριν, το παραδώσουμε στο Δήμο για να το συντηρεί και να το συντηρεί αυτός όπως προβλέπει ο νόμος. Έτσι είναι και τώρα μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη έχει παραδοθεί στο Δήμο και υπεύθυνος είναι ο Δήμος για να το συντηρεί. Γιατί γνωρίζετε τώρα, μακαριά έρχεται στο φόρο, από εκεί κάνει μια διακλάδωση μία. Περνάει μέσα από το λεωφόρο Ειρήνη στο παλιό το ποτάμι που λέγαμε παλιά, στρίβει στον ΟΤΕ και βγαίνει κάτω στη θάλασσα και το υπόλοιπο συνεχίζει και βγαίνει κάπου εκεί στο ξενοδοχείο του Ζήκα, ο άλλος κλάδος, ας πούμε αυτός. Αυτά όμως είναι μέσα σε πλακοσκεπή, είναι καλυμμένα, δρόμοι από πάνω κλπ. Τα άλλα τμήματα που έχετε δει, που γνωρίζετε, γιατί θα καλύπτετε δημοσιογραφικά, που είναι εκτός της πόλης, αυτά θέλουν πραγματικά, γιατί σε ορισμένα σημεία έχει βαζωθεί, έχει καταπατηθεί, έχει μικρύνει το πλάτος του ρέματος και δημιουργούνται, έχουν βρει στενώσεις για να γίνουν διαβάσεις και ενώ είχε μια διατομή, ξέρω εγώ, ο Καριδάς, λέω ένα παράδειγμα, 3 μέτρα πλάτος επί 2 με 2,5 μέτρα ύψος, να βάζουν ένα σωληνωτό φύ 600, δηλαδή 60 πόντους διάμετρο σωλήνα, για να φτιάξουν ένα γεφυράκι από πάνω να περάσουν. Αυτό από μόνο δημιουργεί μια στένωση, μπουκάρι έρχεται το νερό, πλημμυρίζει και γίνονται όλα αυτά. Όλα αυτά θα διορθωθούν, θα καθαριστεί, θα γίνουν μια σειρά από έργα για να λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή να αποκτήσει ο Καριδάς αυτή τη δουλειά και καλύτερα που έκανε από όταν είχε δημιουργηθεί, δηλαδή την απορροή των ομβρίων υδάτων. Άρα μιλάμε από την Αλαμάνας και πίσω στην ουσία. Ναι. Εποχή. Το υδατόπλο και πίσω. Τον υδατόπλο και πίσω. Θα ρωτήσω λίγο το. Έχει δύο κλάδους όμως, έτσι. από την ΥΠΕ. Ο ένας, όπως ξεκινάει την ΥΠΕ, κάποια στιγμή χωρίζει. Ένας πάει προς το Παντοκράτορα και όμως έρχεται προς τον υδατόπλο. Έτσι. Θα καταρριστούν και οι δύο. Ο ένας είναι 2,5 χιλιόμετρα, ο άλλος είναι 4,5. Και δύο 30 λίγο. Ο Αλεξάντουσε. Ο Αλεξάντουσε. Προσπαθώ. Αν έχετε εντοπίσει κάποιες παραβάσεις με την εμπειρία σας στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων και με τις γνώσεις σας. Αν έχετε εντοπίσει κάποιες παραβάσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα ύδατα στον νομό πρέβοντας, που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Θα επανέλθω στην προηγούμενη αναφορά και νομίζω ότι, και συγγνώμη αν περί αυτόν λόγο, κρατάω την ίδια στάση τα τελευταία 2,5 χρόνια. Τις προτεραιότητες για τον νομό και για την πόλη τις θέτουν οι τοπικές αρχές. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδεικνύω ή να καταδεικνύω τι πρέπει να γίνει. Έτσι όπως την αντιλαμβάνω, τη δικιά μου δουλειά είναι εδώ να βοηθάω όπως μπορώ και όπου μπορώ. Αυτό. Τώρα με την ολοκλήρωση της θητείας μου ίσως μπορώ να σας πω περισσότερο. Απαντήσω εγώ λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Ένα σημαντικότερο πρόβλημα που έχει η περιοχή μας είναι το θέμα της εφαρμήρωσης. Αν δείτε το χάρτη, η περιοχή μας είναι στο κόκκινο. Κόκκινο σημαίνει ότι είμαστε πλέον, θα αντλούμε σε λίγο καιρό, θαλασσινό νερό. Έτσι. Εκεί, εγώ είμαι σε επαφή με την... επειδή με ενδιαφέρει το θέμα πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα είναι το θέμα που θα απασχολήσει τα επόμενα... δηλαδή να απασχολεί από τα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί χωρίς αυτό, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε όλη η παραγωγική διαδικασία του κάπου της πρέβλησης, θα έχει μεγάλα προβλήματα. Είμαι σε συνεννόηση με την αποκεντρωμένη διοίκηση και με το τμήμα διαχείρισης υδάτων για να δούμε κάποιες μελέτες που είχαν γίνει παλιότερα όσον αφορά την άρδευση του κάπου της πρέβλησης από τον ποταμό Λούρο.
Εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Γιατί